Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του προϋπολογισμού του 2022 γίνεται για φέτος κάτω από το βάρος των συνεπειών αλλά και της υγειονομικής, οικονομικής και κοινωνικής αβεβαιότητας που προκαλεί συνέχιση της πανδημίας του κορονοϊού. Η παράταση της έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές τόσο στις εργασιακές σχέσεις όσο και στο οικονομικό μοντέλο της κάθε χώρας ξεχωριστά. Όσον αφορά την πατρίδα μας, η πανδημία επιβεβαίωσε τις διαχρονικές αδυναμίες της οικονομίας. Αδυναμίες τις οποίες η ΕΔΕΚ υποδείκνυε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν επέδειξαν την άλογη ευαισθησία και ανταπόκριση. Τόνιζε την αναγκαιότητα οι προϋπολογισμοί να αλλάξουν φιλοσοφία, να μην αποσκοπούν στην επίτευξη ποσοτικών μόνο στόχων αλλά και ποιοτικών, για να προσδώσουν σταδιακά στην οικονομία μας μακροοικονομική σταθερότητα. Τόνιζε ακόμα ότι η συνέχιση της επικέντρωσης στην αποκλειστική διαχείριση του κατασκευαστικού, του τουριστικού τομέα και των υπηρεσιών θέτει σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή, δεδομένου ότι είναι τομείς ιδιαίτερα εύθραυστοι που επηρεάζονται από εξωγενείς, άρα μη ελεγχόμενους παράγοντες. Ακόμα και σε αυτούς τους τομείς, η πολιτική διαχείρισης ήταν και εξακολουθεί να είναι μονοδιάστατη. Στον τουριστικό τομέα απουσιάζει η ανάπτυξη ποιοτικών μορφών, όπως ο ιατρικός, ο συνεδριακός, ο αθλητικός, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει προσέλκυση τουριστών υψηλών εισοδημάτων. Σκόπιμα προβάλλεται ο απόλυτος αριθμός τουριστών που επισκέπτουν την πατρίδα μας και όχι το καθαρό ετήσιο κέρδος. Στον κατασκευαστικό τομέα επαναλήφθηκε το φαινόμενο της υπερθέρμανσης. Στο πλαίσιο μάλιστα του επενδυτικού προγράμματος πολιτογραφήσεων, οι κυβερνήσεις προχώρησαν σε παραχώρηση παρεκκλήσεων σε επιχειρηματίες για αναπτύξεις, όπου σε πολλές περιπτώσεις επηρεάζουν σημαντικά το περιβάλλον και δεν διασφαλίζεται η δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Φυσικά, επιστέγασμα αυτής της πολιτικής είναι το σκάνδαλο των πολιτογραφήσεων. Η δημοσιοποίησή του επέφερε οικονομικές επιπτώσεις στην πατρίδα μας, την εξέθεσε διεθνώς, απόλυσε την αξιοπιστία της, πλήγηκε το κύρος και αξιοπιστία της. Δεν αναμέναμε και δεν προσδοκούσαμε ριζικές αλλαγές στη βάση των υποδείξεων και των προτάσεων μας. Όμως, οι εμπειρίες του παρελθόντος θα έπρεπε να προβληματίσουν τους εκάστοτε κυβερνώντες και σταδιακά να λάβουν μέτρα, ώστε η κυπριακή οικονομία να επεκταθεί και σε νέους, καινοτόμους και υψηλής τεχνολογίας τομείς. Να ετοιμαστούν προγράμματα και να γίνουν επενδύσεις για την ποιοτική αναβάθμιση του πρωτογενού και του δευτερογενού τομέα της οικονομίας, ώστε η πατρίδα μας να αποκτήσει μερική ή σχετική επάρκεια καταναλωτικών αγαθών και να μειωθεί η εξάρτηση από τα εισαγόμενα. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου, πέραν από την απορρόφηση κεφαλαίων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και το πλούσιο επιστημονικό δυναμικό της πατρίδας μας, που θα οδηγούσε ταυτόχρονα στη μείωση της ανεργίας και της μετανάστευσης, κυρίως των νέων. Η πραγματική οικονομία, εκτός από ποσοτική, πρέπει να είναι και ποιοτική. Τέλος, σημαντικός παράγοντας στην ποιοτική ανάπτυξη είναι και η ανθρωποκεντρική μορφή που πρέπει να χαρακτηρίζει την οικονομική πολιτική του κράτους. Οι πόροι πρέπει να έχουν κατά το δυνατόν μορφή κατανομής στους πολίτες, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Αυτό θα μειώσει τη φτωχοποίηση των πολιτών και θα συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση κοινωνικής συνοχής, η οποία βρίσκεται στο στάδιο αποδόμησης. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, η ΕΔΕΚ, κατά την ψήφιση του περσινού προϋπολογισμού, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που της δόθηκε, κεφαλοποίησε προς όφελος των πολιτών της υπαίθρου, των ορεινών, των ημιορεινών περιοχών, των χαμηλοσυνταξιούχων, των χαμηλόμισθων, σειρά μέτρων οικονομικής και κοινωνικής στήριξης. Επιπρόσθετα, ενίσχυσε το στεγαστικό πρόγραμμα με την αύξηση της χορηγίας αλλά και την ένταξη σε αυτό των 134 περιαστικών κοινοτήτων που αρχικά είχαν αποκλειστεί. Παρόμοιας φύσης μέτρα είναι δυνατόν και πρέπει να υιοθετούνται σταδιακά για να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή. Άμεσα συνδεδεμένος με τα παραπάνω είναι και ο τομέας των υπηρεσιών, ο οποίος στις πλήστες των περιπτώσεων κινείται με αδικαιολόγητη βραδύτητα, επιτείνει τη γραφειοκρατία και σταδιακά μειώνει την αποδοτικότητά του. Πρέπει να γίνει αντιληπτό πως οι κρίσεις δεν έχουν μόνο επιπτώσεις, προσφέρουν και ευκαιρίες για ουσιαστικές αλλαγές και νέες αναπτύξεις. Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαν να υιοθετηθούν πρόσθετες δράσεις, όπως μείωση της γραφειοκρατίας και αύξηση της παραγωγικότητας της δημόσιας υπηρεσίας με περαιτέρω αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, περιφερειακή αποκέντρωση υπηρεσιών και απλοποίηση διαδικασιών, εκπώνηση σχεδίου αξιοποίησης κρατικής γης για την ανέγερση νέων, σύγχρονων, λειτουργικών και μειωμένης περιβαλλοντικής επιβάρησης κτηρίων για να στεγαστούν υπουργεία και κρατικές υπηρεσίες. Δεν δικαιολογείται το κράτος να ξοδεύει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο
για να στεγάσει τις υπηρεσίες του σε ακατάλληλα υποστατικά. Ετοιμασία προγράμματος ανάπτυξης ειδικών καλλιεργειών για την παραγωγή προϊόντων στη βάση των εδαφικών και κλιματολογικών συνθήκων, τα οποία ανακατοχυρώνονται ως προϊόντα ονομαστικής προέλευσης. Ενίσχυση του τομέα της μεταποίησης. Δεν παραγνωρίζουμε τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης και του προγράμματος ανάκαμψης. Όμως εκτιμούμε ότι ο ρυθμός υλοποίησης είναι βραδύς, με αποτέλεσμα να μην ικανοποιούνται οι στόχοι. Αυτό επιφέρει πρόσθετο οικονομικό κόστος λόγω της υποχρέωσης για αγορά θερμοκηπιακών ρήπων. Μπορεί οι δείκτες της κυπριακής οικονομίας να παρουσιάζουν βελτίωση, όχι όμως σε βαθμό που να δημιουργούν κλίμα σιγουριάς και ασφάλειας, πολύ δε περισσότερο ενθουσιασμό. Δεν πρέπει να οδηγεί σε φυσυχασμό. Είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί η χαλάρωση των δημοσιονομικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γίνουν νέοι σχεδιασμοί που να οδηγούν σε ουσιαστική και όχι επίπλαστη βελτίωση της οικονομίας, σε αποτύπωση της πραγματικής οικονομίας με επιστημονικόν τρόπο και βελτίωση των αριθμών που να αντανακλά στο βιωτικό επίπεδο του λαού, κυρίως των μικρομεσαίων εισοδημάτων. Η ΕΔΕΚ με σοβαρότητα και επικοδομητική συνέργεια κατέθεσε και συνεχίζει να καταθέτει στις κυβερνήσεις σειρά προτάσεων για τη βελτίωση της οικονομίας, με στόχο την αντιμετώπιση των τυχών οικονομικών, κοινωνικών και εργασιακών επιπτώσεων στους πολίτες. Για ακόμα μια χρονιά, ο προϋπολογισμός είναι κατά βάση διαχειριστικός. Κανένας δεν αμφισβητεί τα έργα υποδομής, όμως δεν πρέπει να παραμένουμε μόνο σε αυτά. Ο προϋπολογισμός θα αποκτήσει αναπτυξιακή μορφή όταν σε αυτό θα συμπεριληφθούν και αναπτυξιακά έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα, τα οποία να εξασφαλίζουν στο κράτος εισοδήματα με τα οποία να χρηματοδοτούνται και νέα έργα. Το κράτος θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης ή και δυσπλαγίας είναι σημαντικό με αποφάσεις και πρωτοβουλίες να δίνει κίνητρα για είσοδο στην πραγματική οικονομία χρημάτων, να αυξάνεται η ρευστότητα, η διακίνηση κεφαλαίων και κατ' επέκταση να αυξάνουν και τα έσοδα του κράτους. Κλασική περίπτωση που πρέπει να αναφέρουμε ήταν η φορολογική αμνηστία του 2005, όπου συνέβαλε στην ουσία στην αποφυγή της ένταξης της Κύπρου σε πρόγραμμα δημοσιονομικής επιτήρησης και οδήγησε σε αναθέρμανση της οικονομίας. Από την πλευρά της ΕΔΕΚ, καταθέσαμε στην κυβέρνηση σειρά μέτρων, τα οποία θα μπορούσαν να αυξήσουν τη ρευστότητα, να μειώσουν τη φοροδιαφυγή και να περιορίσουν την παραοικονομία. Ανάμεσα σε αυτά τα μέτρα είναι η μείωση των συντελεστών φορολογίας, η παραχώρηση κινήτρων για έγκαιρη αποπληρωμή οφειλών προς το κράτος, ομάδες υψηλής τεχνολογίας, καθώς και στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, η πολυδομική αμνηστία για μονοκατοικίες με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της υπέρβασης και με παράκαμψη των σημερινών γραφειοκρατικών διαδικασιών, η προκήρυξη νέου εσωτερικού κρατικού ομολόγου με διαβάθμιση χρόνου και επιτοκίου από 2 μέχρι 5 χρόνια και επιτόκιον από 1 μέχρι 2%. Ειδικά αυτήν την περίοδο, όπου σε μεγάλες καθέσεις υπάρχει αρνητικό επιτόκιο. Τα χρήματα αυτά, πέραν από την αύξηση της ρευστότητας του κράτους σε περίπτωση μη διάθεσης, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει κρατικές ανάγκες, όπως για παράδειγμα εξόφληση άλλων δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο. Παρά τις συνεχείς εξαγγελίες, δεν παρατηρήθηκε δυστυχώς μείωση της φοροδιαφυγής. Οι ανίσπρακτοι φόροι ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια. Η δυσλειτουργία του τμήματος φορολογίας είναι εμφανής. Δεν προχώρησε στη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Επικεντρώνει τις προσπάθειες του προς λανθασμένες κατευθύνσεις. Η μεγάλη καθυστέρηση στην επιβεβαίωση των φορολογικών δηλώσεων οδηγεί αναπόφευκτα σε σημαντική απώλεια εσόδων. Η επέκταση του χρόνου για δικαίωμα αναθεώρησης των φορολογικών δηλώσεων στα 5 χρόνια θα επιφέρει πρόσθετο πρόβλημα στην έγκαιρη ίσπραξη των φόρων. Επιπρόσθετα, δεν έχει προχωρήσει στη λήψη μέτρων για δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών στους πολίτες, ώστε σταδιακά να μειωθεί το οικονομικό χάσμα μεταξύ των υψηλών και των χαμηλών εισοδημάτων. Αντίθετα, το οικονομικό χάσμα μεταξύ των εισοδημάτων έχει διευρυνθεί ακόμα περισσότερο. Η μεσαία τάξη παρουσιάζει μεγαλύτερη συρρήκνωση και ο κίνδυνος αποσύνθεσης της κοινωνικής συνοχής είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος βρίσκεται στην τελευταία θέση όσον αφορά την κατανομή του εθνικού εισοδήματος. Από την οικονομική ανάπτυξη ευνοείται ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού, ενώ το 24% περίπου βρίσκεται κάτω ή κοντά στο όριο της φτώχειας. Οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα βρίσκονται καθυλωμένοι σε χαμηλά επίπεδα. Η πανδημία έχει αποδομήσει σε μεγάλο βαθμό και τις εργασιακές συμφωνίες. Η αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, των καταναλωτικών προϊόντων και ειδικά των αγαθών πρώτης ανάγκης
έφεραν σε ακόμα πιο δυσμενή θέση μεγάλο ποσοστό των πολιτών. Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ η παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα βρίσκεται περίπου στο 75% του μέσου όρου των χωρών της Ευρωζώνης. Έχει μάλιστα η πατρίδα μας τον ψηλότερο ιδιωτικό δανεισμό και το δεύτερο ψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το δημόσιο χρέος παραμένει σε ψηλά επίπεδα. Οι ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία το αύξησαν ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 115,3% το 2020. Εάν τα στοιχεία αυτά συγκριθούν με τα αντίστοιχα του 2008, όπου το δημόσιο χρέος ήταν 45,1% του ΑΕΠ, είναι πολύ εύκολο να γίνει αντιληπτό ότι λαθασμένες επιλογές και αποφάσεις τα τελευταία 13 χρόνια οδήγησαν σε επικίνδυνο σημείο την κυπριακή οικονομία. Όσον αφορά την κοινωνική πολιτική, δεν παραβλέπουμε το γεγονός ότι υπήρξαν αποφάσεις προς την ορθή κατεύθυνση. Σε αυτό φυσικά συνέβαλε και η υιοθέτηση σειράς προτάσεων από την ΕΔΕΚ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η καθιέρωση κατώτατης σύνταξης, η έναρξη μελέτης για την παραχώρηση σύνταξης στο 63ο έτος χωρίς την αποκοπή του 12% σε εργαζόμενους σε βαριά επικίνδυνα επαγγέλματα, η σύνταξη χειρίας για τους άνδρες, η πρόωρη σύνταξη σε άτομα που άσχουν από μισθοδοσία πατρότητας, η επιδότηση φρεμονιακής φροντίδας σε εργαζόμενες μητέρες που ξεκινά να αλληλοποιείται, η στήριξη σε κάποιο βαθμό αυτοτελώς εργαζομένων και επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, και ενίσχυση προγράμματος στεγαστικής πολιτικής, η επιδότηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικίες, κυρίως των ορεινών και των ημιορεινών περιοχών. Παρά την υλοποίηση των ανωτέρων προτάσεων, δεν υπάρχει ακόμα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής, το οποίο να στηρίζει αποτελεσματικά τις ομάδες του πληθυσμού που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα κοινωνικής φύσης. Δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί η κοινωνική λειτουργός της γειτονιάς, ειδικά σε μια περίοδο έξαρσης της ενδοοικογενειακής βίας, η σύσταση υπηρεσίας στήριξης των γυναικών που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, η λειτουργία ξενών φιλοξενίας αστέγων μέχρι την επίλυση του στεγαστικού τους προβλήματος, η υλοποίηση στεγαστικών προγραμμάτων για παραχώρηση κατοικίας σε νεαρά ζευγάρια σε τιμή κόστους ή σε ευπαθείς οικογένειες με συμβολικό ενίκιο, η θεσμοθέτηση βρεφονιπιακών σταθμών στις μεγάλες επιχειρήσεις για φύλαξη των παιδιών των εργαζόμενων μητέρων. Τέλος, απουσιάζουν προτάσεις οι οποίες να θέτουν σε στέρεες βάσεις την ουσιαστική αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Ένας από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην πατρίδα μας και μετά την τουρκική κατοχή, ίσως να είναι το μεγαλύτερο εθνικό πρόβλημα. Τα πρόσφατα στοιχεία καταγράφουν μεν σταθεροποίηση της ανεργίας το 2021. Όμως, για να γίνει αντικειμενική εκτίμηση της κατάστασης, θα πρέπει σε αυτά να συνυπολογιστούν 27 και πλέον χιλιάδες συμπατριώτες μας, κατά το πλείστον νέοι επιστήμονες, οι οποίοι είτε παρέμειναν στο εξωτερικό μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, είτε μετανάστευσαν για σκοπούς εργασίας. Όσοι απολύθηκαν από τον τραπεζικό, τον ημικρατικό ή τον ιδιωτικό τομέα και είναι ηλικία άνω των 55 χρόνων και δεν είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο ανέργων, οι λήψες δημοσίου βοηθήματος, οι εποχιακοί άνεργοι, κυρίως της ενδοχειακής βιομηχανίας. Εάν μάλιστα σε αυτούς προσθεθούν και οι υποπασχολούμενοι που ανέρχονται περίπου στο 14% του συνόλου των εργαζομένων, τότε η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Όμως, ανησυχητική είναι και η κατάσταση που επικρατεί στο χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος έχει καταστεί η αχίλλειος πτέρνα της οικονομίας, αλλά και η πηγή μεγιστοποίησης των κοινωνικών προβλημάτων. Πέραν από την ασυδοσία την οποία επέδειξε στο παρελθόν, δυστυχώς με την ανοχή και των εποπτικών αρχών, στη σημερινή κρίσιμη περίοδο επιδεικνύει κοινωνική αναλγησία. Για τα δικά του λάθη απορροφήθηκαν τα αξιόγραφα, κουρεύτηκαν οι καταθέσεις και αυξήθηκε επικίνδυνα ο αριθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Με διάφορα προσχήματα αξιοποιεί τις αναδιαρθρώσεις και λειτουργεί αυταρχικά σε βάρος των πολιτών, εκμεταλλευόμενος τα ισχυρά όπλα που του παρεχώρησε η πλειοψηφία της Βουλής σχετικά με τις εκποιήσεις ακινήτων, αλλά και τις αποστέρησεις από τους πολίτες του δικαιώματος να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για να προστατεύσουν κατά νόμιμο τρόπο τα δικαιώματά τους. Δείγματα αυτής της πολιτικής είναι τα κλίματα τα οποία προβάλλουν για την αδιάρθρωση μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι αυξημένες χρεώσεις τις οποίες υποβάλλουν τους πολίτες, οι εκποιήσεις των ακινήτων και οι διαδικασίες που ακολουθούνται, οι παρεμβάσεις για την αναστολή και ματαίωση λήψης μέτρων προστασίας των πολιτών, η άρνηση κατοχύρωσης πραγματικής αντικειμενικής αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου, πράξη που θα προστάτευε τον δανειολήπτη, η απουσία προστασίας των εγγυητών, η πώληση δανείων σε εταιρείες διαχείρισης χαμηλή τιμή,
αλλά την ίδια στιγμή να αρνούνται την πώληση των δανείων στους δανειολήπτες ή την παραχώρηση δικαιώματος εξόφλησης σε τιμή υψηλότερη από αυτή που θα πωληθεί. Για ακόμα ένα χρόνο απουσιάζει οποιαδήποτε σοβαρή πρωτοβουλία για την έστω μερική στήριξη των κουρεμένων καταθετών, των εξαπατημένων αξιογράφων, αν και υπήρχε μνημονιακός όρος που δεν υλοποιήθηκε, των κουρεμένων ταμείων προνοίας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαι υποχρεωμένος σε αυτήν τη φάση να αναφερθώ τουλάχιστον και στα υπουργεία όπου εποπτεύονται από κοινοβουλευτικές επιτροπές στις οποίες συμμετέχω. Όσον αφορά το Υπουργείο Άμυνας, σε μια περίοδο ασύμμετρων απειλών της Τουρκίας σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων, της εδαφικής και θαλάσσιας ακαιρεότητας της Κύπρου, η ανάγκη διατήρησης αναβαθμισμένης επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς είναι επιβεβλημένη. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έγιναν βήματα προς την ορθή κατεύθυνση. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει σε επανάπαυση. Αντίθετα, πρέπει να αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο ο στρατηγικός ρόλος της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Να ενεργοποιηθεί αναβαθμισμένα το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδας-Κύπρου. Να αξιοποιηθούν οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τις χώρες της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των τριμερών ή τετραμερών συνεργασιών. Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για συμμετοχή στις μεγάλες πολιτικές ασφάλειας της Ένωσης. Η ορθολογική απόκτηση νέων σύγχρονων, υψηλής τεχνολογίας και αποτελεσματικότητας οπλικών συστημάτων, όπως πολλές φορές μέχρι σήμερα έχουμε τονίσει, θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο το αξιόμαχο και το ηθικό των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας και θα αναβαθμίσει περαιτέρω την αποτρεπτική τους ισχύ. Όσον αφορά το Υπουργείο Υγείας, έναν Υπουργείο κομβικής σημασίας για την κοινωνική και όχι μόνο πολιτική, η πανδημία του κορονοϊού αλλά και η εισαγωγή της δεύτερης φάσης της ενδονοσοκομιακής περίθαλψης αποκάλυψε σε μεγάλο βαθμό τις αδυναμίες του συστήματος από τον λαθασμένο τρόπο υλοποίησης της νομοθεσίας για το ΓΕΣΥ με ευθύνη τόσο του Υπουργείου, του ΑΗ και του ΚΙΠΗ αλλά και όσων προσέφεραν ή συνεχίζουν να προσφέρουν άμεσα ή έμμεσα πολιτική στήριξη. Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται, όπως πρόσφατα επιβεβαίωσε η νομική και ελεκτική υπηρεσία, κατάφορη παραβίαση της νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, αρκετές υπηρεσίες δεν εντάχθηκαν στη δεύτερη φάση την 1η Ιουνίου του 2020, όπως προνοούσε η νομοθεσία, αλλά με 6 μήνες καθυστέρηση, ενώ οι πολίτες κατέβαλαν τις εισφορές τους. Ιδιωτικά νοσηλευτήρια είναι και εντός και εκτός του ΓΕΣΥ. Γιατροί που είναι εκτός του ΓΕΣΥ, αλλά προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενές του ΓΕΣΥ, να αμείβονται διαμέσου του νοσηλευτηρίου. Με τα συμβόλαια που υπόγραψε ο ΟΑΗ με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, με τη σύμφωνη γνώμη και του Υπουργείου Υγείας, εισάγεται με έμμεσον τρόπο το πολυασφαλιστικό σύστημα προς όφελος των ασφαλιστικών εταιριών και σε βάρος του σχεδίου υγείας. Την ίδια στιγμή δημιουργούνται δύο κατηγορίες πολιτών, οι προνομιούχοι και οι προνομιούχοι. Τα συμβόλαια με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια για τις ίδιες ιατρικές πράξεις να τιμολογούνται διαφορετικά ανάλογα με το νοσηλευτήριο. Δηλαδή, η ίδια ιατρική πράξη σε έναν ιδιωτικό νοσηλευτήριο να αμείβεται με 1.000 ευρώ, σε έναν άλλο με 1.300 και σε έναν άλλο με 1.500. Πού έχει ξανασυμβεί αυτό το θέμα? Αυτό προάγει ευνοϊκές διακρίσεις και σκοπιμότητες. Μελανό σημείο της όλης διαδικασίας είναι η υπογραφή μνημονίου για την ένταξη των ιδιωτικών νοσηλευτήριων στο ΓΕΣΥ. Δυστυχώς με τη σύμφωνη γνώμη του τέος Υπουργού Υγείας, χωρίς την έγκριση της νομικής υπηρεσίας του κράτους. Μνημόνιο, το οποίο όπως αποδείχθηκε από την νομική υπηρεσία, παραβιάζει την νομοθεσία. Ο τρόπος εφαρμογής της δεύτερης φάσης στην ουσία στερεί το δικαίωμα στους ασθενείς για ελεύθερη επιλογή γιατρού και νοσηλευτηρίου. Ειδικά στην επαρχία Λεμεσού, οι ειδικοί γιατροί σήμερα δεν έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν ενδονοσοκομιακή περίθαλψη. Δεδομένου ότι μόνο δύο νοσηλευτήρια είναι ενταγμένα στο ΓΕΣΥ, έναν ιδιωτικό και το δημόσιο. Αυτό ουσιαστικά μειώνει το επίπεδο της επιστημονικής περίθαλψης που έπρεπε να απολαμβάνουν οι ασθενείς. Ο τρόπος εφαρμογής του προσωπικού γιατρού οδήγησε σε αδικαιολόγητες πατάλες και υποβάθμισε σημαντικά την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών. Δημιούργησε λίστες αναμονής ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα. Για πρώτη φορά παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις σε φάρμακα πρώτης ανάγκης. Οι καταχρήσεις σε εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις επέφεραν ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση στα οικονομικά του ΓΕΣΥ. Και δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινήσαμε το 2019 με ένα σφαιρικό προϋπολογισμό ετήσιων 920 εκατομμύρια για να φτάσουμε το 2021 στο 1 δισεκατομμύριο 316 εκατομμύρια. Και πού θα φτάσουμε ακόμα?
Αναφορικά με τα δημόσια νοσηλευτήρια και τον ΟΚΙΠΗ, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι εξακολουθεί υποστελέχωση σε ιατρικό προσωπικό και σοβαρές ελλείψεις σε αναλώσιμα και εξοπλισμό που δεν έχουν ακόμα επιληθεί. Από το επικαιροποιημένο νομοσχέδιο για το ΓΕΣΥ που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2017, μέχρι σήμερα δεν προχώρησε καμία μελέτη για τις ανάγκες του δημόσιου τομέα σε κλινικές, σε εξοπλισμό, ώστε να μπορεί να προσφέρει ομοιόμορφα υπηρεσίες σε όλη την Κυπριακή Επικράτεια. Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η κοστολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρει ο δημόσιος τομέας στο σύστημα υγείας, με αποτέλεσμα να παρατηρείται απώλεια εσόδων και την ίδια στιγμή ο φορολογούμενος πολίτης να καλείται να καλύψει ελλείμματα εκατομμυρίων των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Κατά την περσινή συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, ως ΕΔΕΚ είχαμε προβεί σε σειρά παρατηρήσεων αναφορικά με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Προτείναμε την άμεση υιοθέτηση αριθμού μέτρων, ώστε να υπάρξει άμβληση των προβλημάτων και σωστή εφαρμογή του. Δυστυχώς τα μέτρα αυτά δεν έχουν υιοθετηθεί, με αποτέλεσμα ο τομέας της δημόσιας υγείας να βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Όσο οι αρμόδιοι φορείς για την υλοποίηση του ΓΕΣΥ δεν αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να λάβουν μέτρα άμεσα και επαναβάβονται σε ψευδεστήσεις, οι κίνδυνοι για το ΓΕΣΥ αυξάνουν. Και ο μεγάλος μας ο φόβος είναι αυτό που όλοι αντιλαμβάνονται: η προσπάθεια σταδιακής ιδιωτικοποίησης του συστήματος υγείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας την ομιλία μου για τον προϋπολογισμό του 2022, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ και στο εθνικό μας πρόβλημα. Σε μια περίοδο ασύμμετρων απειλών σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας, της τρίτης εισβολής του Αττήρα στη θαλάσσια περιοχή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, της έναρξης επικισμού της αμοχώς του, βρισκόμαστε ενώπιον ενός νέου αδιεξόδου, το οποίο προκαλείται από την προκλητική αξίωση της κατοχικής δύναμης και του κατοχικού καθεστώτος, συνεπικουρούμενον από τον Βρετανικό παράγοντα, για αποδοχή κυριαρχικής ισότητας ως προϋπόθεσης για επανέναρξη των συνομιλιών. Στη βάση αυτής της απέτησης, η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματεία του ΕΕ για διερεύνηση των προθέσεων αλλά και των προϋποθέσεων για επανέναρξη ενός νέου γύρου συνομιλιών, με τη σύγκληση της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης τον περασμένο Απρίλιο στη Γενέβη, άκαρπη. Η συσσωρευμένη εμπειρία από το παρελθόν θα έπρεπε να μας κάνει πιο σοφούς, τόσο για τη διαδικασία που πρέπει να αποδεχθούμε, όσο και για την βάση των συνομιλιών. Εδώ και 4 δεκαετίες ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Όχι μόνο δεν οδήγησε σε λύση, αλλά αντίθετα οδήγησε τον Κυπριακό σε εκτροχιασμό. Το μετέτρεψε από θέμα εισβολής και κατοχής σε θέμα διακοινωτικής διευθέτησης. Η ενδεχόμενη ένταξη και του ενεργειακού, αλλά και των ΜΟΕ ως μέρος της διαπραγμάτευσης, θα υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο την ουσία του προβλήματος και θα απαλλάξει πλήρως την Τουρκία από τις ευθύνες της. Βοήθησε παράλληλα την Τουρκία να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά κέρδη, όπως την παραμονή τουρκικών στρατευμάτων και μετά τη λύση, τη διατήρηση απροσδιόριστης μορφής εγγύησεων, την εκπεριτροπής προεδρία, την αριθμητική εξίσωση στα θεσμικά όργανα του κράτους, τη θετική ψήφο, την νομιμοποίηση των επίκων, την απόδοση στους έπικους χρήστες δικαιωμάτων ιδιοκτησίας επί των περιουσιών που παράνομα κατέχουν, την εγγυημένη πλειοψηφία ιδιοκτησίας γης και πληθυσμού στις δύο περιοχές, την αναβάθμιση τέλος του κατοχικού καθεστώτος ή αντίστοιχα τον υποβιβασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας σε κοινότητα, την αναγνώριση του εκπροσώπου της κατοχής ως ισότιμου συνομιλητή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Στην ουσία, μέσα από την πολιτική ισότητα, η Τουρκία απέκτησε το δικαίωμα να διεκδικεί λύση συνομοσπονδίας. Η δε κατοχήρωση και της κυριαρχικής ισότητας θα της δώσει το δικαίωμα για νόμιμη ανακήρυξη τουρκικού κράτους στην κατεχόμενη περιοχή. Τέλος, όπως κατ' επανάληψη έχει επιβεβαιωθεί, η όλη διαδικασία αξιοποιείται δυστυχώς και από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποφύγουν την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας για την πειρατική πολιτική που ακολουθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, για να μην επηρεαστούν τα συμφέροντα τους λόγω των εμπορικών και των οικονομικών σχέσεων που έχουν με την Τουρκία. Στην ουσία όμως, η επιμονή σε αυτήν τη διαδικασία, όπως επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα, οδηγεί είτε στην παράταση της σημερινής κατάστασης και στη μονιμοποίηση της διαίρεσης, είτε στην αποδοχή της διζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας με την πολιτική ισότητα και στην ουσία στην νομιμοποίηση της διχοτόμησης. Αντί αυτά τα δεδομένα να οδηγήσουν σε αφύπνιση και αλλαγή τακτικής, κάποιοι επιμένουν στη συνέχιση του διαλόγου από εκεί που έμεινε στο Κράνς Μοντανά, έχοντας την ψευδέστηση ότι αυτήν τη φορά θα έχουμε λύση. Θέσαμε πολλές φορές το ερώτημα, αλλά απάντηση δεν πήραμε. Στα 44 χρόνια συνομιλιών,
Ποιες παραχωρήσεις έκανε η τουρκική πλευρά για να μικρυνθούν οι διαφορές και να πλησιάσουμε σε λύση? Από το 1988-89 στην ουσία, που αποδεχτήκαμε τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, κυβερνούσε συστηματικά και αδιάλειπτα σχεδόν υποστηριχτές της. Γιατί δεν έλυσαν τον Κυπριακό? Σήμερα όσοι παραμένουμε πιστοί στην ετοιμιγορία... Το 2004 το σχέδιο Νανάν ήταν τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Γιατί το καταψήφισε ο λαός, μεταξύ των οποίων και πλήστη από τους υποστηριχτές της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας? Σήμερα όσοι παραμένουμε πιστοί στην ετοιμιγορία του λαού, γιατί κατηγορούμαστε ότι δεν θέλουμε λύση? Όσοι το 2004 καταψήφισαν το σχέδιο Νανάν και σήμερα άλλαξαν στάση, ας τη δικαιολογή σου χωρίς υπεκφυγές. Ας δικαιολογήσουν γιατί επιμένουν στη συνέχιση της ίδιας αποτυχημένης διαδικασίας. Η προσπάθεια δικαίωσης για λαθασμένες επιλογές υπονομεύει το μέλλον της πατρίδας μας. Επιτέλους, κάποιοι οφείλουν να μιλήσουν με ειλικρίνεια. Επιδιώκουν λύση δημοκρατική, λειτουργική και βιώσιμη ή λύση συγκαλυμμένης συνομοσπονδίας που ήταν και παραμένει σταθερός και πάγιος στόχος της Τουρκίας? Για την ΕΔΕΚ δεν υπάρχουν ούτε διλήμματα ούτε αφιταλαντεύσεις. Η ΕΔΕΚ επιδιώκει την επαναφορά του Κυπριακού στη διεθνή του βάση ως προβλήματος εισβολής και κατοχής. Τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για τον Κυπριακό, όπως προνοεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και όχι άτυπης ή τυπικής πενταμερούς. Να τεθούν ως προτεραιότητα συζήτηση οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του ΟΗΕ, που αφορούν τον τερματισμό της κατοχής, την αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων, την επιστροφή των προσφύγων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων σε συνθήκες ασφάλειας της περιουσίας τους, τον επαναπατρισμό των επίκων, την άμεση επιστροφή της πόλης της αμοχώς του στους νόμιμους κατοίκους της υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Σήμερα οφείλουμε, όσοι πραγματικά νοιαζόμαστε για το μέλλον της πατρίδας μας, να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα. Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε και να νομιμοποιήσουμε μια λύση νατοικής έμπνευσης. Μια λύση για την υλοποίηση της οποίας υπήρξαν αλλεπάλληλες συνωμοσίες, οι οποίες κατέληξαν στο προδοτικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974. Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε τα δεδομένα της εισβολής. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε η Κυπριακή Δημοκρατία να καταληθεί και να αντικατασταθεί από ένα νέο συνεταιριστικό συνομοσπονδιακό κράτος. Θα αγωνιστούμε για μια δημοκρατική λύση, η οποία να διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες της ίσα δικαιώματα και ένα ασφαλές και ειρηνικό μέλλον, με πλήρη κατοχήρωση του ευρωπαϊκού κεκτημένου, χωρίς σε ολόκληρη την επικράτεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη της Βουλής και τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών για την συστηματική προσπάθεια που κατέβαλα για να ετοιμάσουν την έκθεση των προϋπολογισμών και τις εργασίες τις οποίες διεκπαιρέωσαν, καθώς επίσης και με ευκαιρία των εορτών. Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστώ.